Μετατραυματικό στρες έχετε εσείς, κυρία Σημακοπούλου, με τις τηλεοπτικές άδειες. 35 εκατομμύρια είναι έκαστη άδεια. Δικαιωθήκαμε στον αριθμό. Είμαστε η μόνη κυβέρνηση που κατοχυρώσαμε συχνότητα το 2006. Δεν αφήσαμε αυτά που άφησε η κυρία Βούλτεψη στα σιρτάρια της τα τέλη χρησυχνοτήτων. Βεβαίως και θα το ξαναπώ, κυρία Βούλτεψη, από το 2011 έως το 2014. Να σας πω, μη διακόπτετε όμως αν έχετε την καλοσύνη. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται όχι, έτσι. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό, ορίστε, τι είπατε, τι είπατε, ποιος σας καταγγείλει, τι είπατε. Τα τέλη χρήση συχνοτήτων 2011-2014. Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Τέλος πάντων. Σας παρακαλώ, αυτό που είπα ψέμα... διάλογο. Θέλετε να το συνεχίσουμε, μισό λεπτό. Μετράει ο χρόνος μου. Το λόγο, κυρία. Όχι, δεν θα ανακαλέσω. Κυρία Υπουργέ. Εσείς πρέπει να ανακαλέσετε στον ελληνικό λαό. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Γιατί δεν κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Κύριε Υπουργέ. Εντάξει, διότι είχατε χρόνο να κλείσετε την ΕΡΤ, αλλά δεν είχατε χρόνο να καταλογίσετε το τέλος χρήσης συχνοτήτων. Που δικαιώθηκε και από το ΣΤΕ. Δικαιώθηκε και από το ΣΤΕ. Για μίλησα για το ΣΤΕ τώρα. Κυρία Βούλτεψη, κατά το δοκούν και ad hoc. Λοιπόν, επίσης, στα πρακτικά και πάλι. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, σας παρακαλώ, μην συνεχίσετε. Ό,τι θέλετε, κυρία Βούλτεψη, στον κύριο Δένδη, ο οποίος μετά θα πάρει το λόγο και, και συνεχίζουμε τη διαδικασία. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Όταν ολοκληρώσει, ο κύριος Κρέτζος θα σας δώσει το λόγο προσωπικού. Συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επιμένω και πάλι, τα στοιχεία που καταθέσαμε για τηλεθέαση δεν είναι από το κεφάλι μας, είναι της Νίλσεν. Αν θεωρείτε ότι η Νίλσεν, αυτός ο παγκόσμιος κολοσσός στη μέση της τηλεθέασης, δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μπορείτε να το πείτε. Αναφέρεστε στην ειδική επερώτηση ότι επαρκεί το προσωπικό. Λοιπόν, στα πρακτικά, ο αριθμός των εργαζομένων της ΕΡΤ αναλογικά με άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις. Στο σχεδιασμό της ΝΕΡΙΤ προβλέπατε δελτία ειδήσεων και επικαιρότητα 40% και το φτάσατε 62%. Αυτό όσον αφορά το θέμα της πολυφωνίας. Εμείς αντίστοιχα είναι γύρω στο 34% και η ψυχαγωγία στην ΕΡΤ είναι 56%, ενώ στην ΕΡΙΤ ήταν μόλις 16,3%. Την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερα την πολύτιμη συνεισφορά της ΕΡΤ. Μιλάτε για δηλώσεις. Είχαμε αυτό το ναυάγιο, αυτή την παλινοδία, αυτή την τοφίαση ουσιαστικά, το πώς χειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση το ζήτημα του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο το έφερε υποτίθεται για να μιλήσει για πολυφωνία και για να διευκολύνει, ας πούμε, να θωρακιστεί η δημόσια τηλεόραση από την οποιαδήποτε επιρροή από την κυβέρνηση, και το πρώτο που κάνετε ήταν μία πείς. Οι ίδιοι δεν είσαστε ικανοί να εφαρμόσετε τους νόμους. Αυτή είναι η διαφορά με εσάς. Ότι εμείς την πολιτική μας βούληση την κάνουμε πράξη. Και οι τηλεοπτικές άδειες είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική, ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό. Επειδή ακούω έτσι για δηλώσεις και δηλώσεις, θέλω εδώ τις δηλώσεις του κυρίου Μωρόνη, την επιστολή του κυρίου Ζούλα και όλες αυτές τις καταγγελίες και αυτά στα πρακτικά. Έτσι, κύριος Μωρόνης, αντιπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Όταν μιλάμε για το κόστος της ΕΡΤ και το κόστος του Μαύρου, αυτό θα προσδιοριστεί με τη νέα επιτροπή και θα περιλαμβάνει διάφορες δαπάνες. Θα σας πω μερικές. Την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού της εταιρείας. Το κόστος λειτουργίας του πειρατικού μορφώματος της ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ. Το κόστος της ειδικής διαχείρισης για την περίοδο από 1η Δεκάτου 2015 ως σήμερα. Το κόστος των οφειλωμένων μισθωμάτων αντικινήτων της καταργηθής ΑΣΕΡΤ. Το κόστος χρήσης ραδιοσυγνωτήτων, το οποίο αφορώ από μπους οι οποίοι βρίσκονταν υποκατάληψη. Το κόστος των απαιτήσεων της καταργηθής ΑΣΕΡΤ από πελάτες και επιταγές που δεν έχουν εισπραχθεί. Τι αγωγές έχουν ασκήσει οι πρώην εργαζόμενοι κατά του ελληνικού δημοσίου για ρεπό, υπερορίες, υπερεργασία. Την καθαρή θέση που εμφανίζει ειδική διαχείριση μέχρι τις 30 Τρίτου του 2008. Τις καθαρές εισρωές που χάθηκαν. Πήγατε, κλείσατε μια μεγάλη εταιρεία, στη μεγαλύτερη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, που δυστυχώς οι προηγούμενοι από εσάς 2009 την κάνανε 10, σε μία νύχτα φέρατε ένα τεράστιο τραύμα. Ήδη σας είπα ότι αυτό κόστησε σε όρους τηλεθέασης τουλάχιστον 60%. Έχω τελειώσει. Συγγνώμη για την απειρία μου. Θα σταματήσω εδώ δυστυχώς. Απλώς θέλω να πω, μην παριστάνετε τις μωρές παρθένες με την ΕΡΤ. Το έγκλημά σας και το αποτύπωμά σας το έχετε αφήσει πάρα πάρα πολύ βαθιά. Ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη. Έχει το λόγο η προσωπικού για 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κρέτσος είπε ότι είχα κάτι στα συρτάρια μου. Στα συρτάρια μου δεν είχα τίποτα.
Και επειδή αυτό είναι μια έκφραση που αποτελεί δυσφήμιση, του ζήτησα να το πάρει πίσω. Δεν το έκανε. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι στα συρτάρια μου δεν υπήρχε τίποτα. Εάν χρειαστεί, εγώ δεν τα κάνω αυτά πράγματα. Αν χρειαζόταν, κύριε Κρέτσο, να πάτε στο δικαστήριο, θα μπορούσατε να αποδείξετε ότι είχα κάτι στο συρτάρι μου, όπως το είπατε? Δεν θα μπορούσατε. Ένα χαρτί το οποίο περιφέρεται εσείς, κύριε Παπά, από την αρχή και το δίνετε από εδώ και από εκεί, είναι ένα σχέδιο απόφασης, το οποίο μπορεί να φτιάχτηκε και μετά φυσικά. Δεν υπάρχει καμία υπογραφή μου, ούτε υπάρχει κάπου ότι ζήτησα εγώ κάτι. Το λέτε λοιπόν μόνο για να με δυσφημίσετε? Δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί ο κόσμος ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Αν ένας υπάλληλος αυτή τη στιγμή στη Γενική Γραμματεία φτιάξει κάτι στο κομπιούτερ του και γράψει σχέδιο απόφασης, θα μπορέσει μεθαύριο να επικαλεστεί με ασφάλεια ότι αυτό το είχατε παραγγείλει εσείς? Μπορείτε να αποδείξετε τέτοια πράγματα στο δικαστήριο? Γιατί εδώ δεν μπορούμε να πετάμε έτσι λάσπη στον κόσμο. Για πέστε μου, σκεφτείτε, αν είστε μπροστά σε ένα δικαστήριο και δείξετε ένα χαρτί, θα σας πει πότε έγινε αυτό, πού είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου, πώς προκύπτει ότι αυτό έφτασε στον Υπουργό? Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν. Απλώς πετάτε λάσπη για να λασπώνετε υπολήψεις, ενώ όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Όσο για τον κύριο Ζούλα και τον κύριο Μωρόνη, ούτε αυτοί θα μπορούσαν να αποδείξουν στο δικαστήριο αυτά που είπαν, ξέρετε. Και αυτό είναι το κρίσιμο μέγεθος. Απλώς εγώ απέφυγα τέτοιου είδους εντάσεις. Και καλό είναι να μην τα επικαλείστε, γιατί μου τα θυμίζετε και μπορεί να χρειαστεί κάποιοι να αποδείξουν κάποια πράγματα στο δικαστήριο. Και τότε θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, για ένα λεπτό, μια σύντομη απάντηση. Κυρία Βούλτεψη, απειλές για δικαστήριο μην τις κάνετε. Προχωρήστε. Ήταν υποχρέωσή σας ως πολιτική εξουσία να καταλογίσετε το τέλος χρήση των συγνοτήτων. Η διαφορά είναι ότι εμείς το κάναμε, εσείς δεν το κάνατε. Στα δικά μου τα συρτάρια βρέθηκε, σας είχε έρθει από τη Διεύθυνση Εποπτείας των Μέσων Ενημέρωσης, έχουμε περάσει από το ίδιο Υπουργείο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αφορά την περίοδο 2011-2014, στην οποία θήτευσε η κυρία Βούλτεψη. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Έκλεισε το θέμα. Στο κοινοβούλιο ότι ο κύριος Παπάς και ο κύριος Κρέτσος δεν βρήκαν τίποτα στα συρτάρια μου, ούτε μπορούν να αποδείξουν, γιατί δεν είναι αλήθεια, γι' αυτό δεν μπορούν, ότι κάποιος μου έφερε κάποιο χαρτί και δεν υπέγραψα. Φανταστείτε, σας λέω, πόσα χαρτιά μπορεί αύριο να πούν σε εσάς ότι σας έφερε η διεύθυνση, να την πάω, να πάμε στο δικαστήριο να δούμε πώς θα το αποδείξει. Ποια διεύθυνση? Ποιοι διευθυντές από όλους? Αυτούς που πήρατε απ' έξω και τους κάνατε διευθυντές ενώ δεν είναι υπάλληλοι στην γραμματεία? Καλώς, κύριε Βουλτεψή. Εδώ. Όχι, όχι, όχι. Οι διευθυντές οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι, μα δεν ήταν από εμάς, εσείς τους είχατε διορίσει, κυρία Βούλτεψη. Μην πάτε στην ομαδολογία, βλέπετε τι κάνετε. Έχετε πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχετε πρόβλημα με το δημόσιο, στοχοποιείτε κόσμο. Μην απειλείτε με δικαστήρια. Το θέμα είναι ότι φύγατε από τη θυσία σας χωρίς να καταλογίσετε τα τέλη χρήση συχνοτήτων για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά προλαβαίνοντας να ανοίξετε το πειρατικό μόρφωμα της ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ και της ΝΕΡΙΤ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, έχει κλείσει το θέμα.